Στο απροχώρητο έφτασε η κατάσταση με τους δασικούς χάρτες. Για αυτό το λόγο, οι Δήμοι στα Ιόνια νησιά αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις μετά από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων. Ουσιαστικά, για να διατρανώσουμε τη διαδίθεσή μας στους δασικούς χάρτες, στην ανάρτηση των δασικών χαρτών, με όλα αυτά τα λάθη που έχουν γίνει και που δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Και θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στο ότι θα πρέπει άμεσα το κράτος να λάβει υπόψη του αυτές τις αντιδράσεις, να δει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και να δοθεί λύση, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα. Οι επιπτώσεις στους κατοίκους των νησιών και η ανάρτηση των δασικών χαρτών αποτέλεσε το μήλον της έρηδος. Και έτσι οι Δήμοι έμειναν κλειστοί για μία μέρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Εμείς εδώ, σαν Ιόνια νησιά, ζητάμε επιτέλους να εφαρμοστεί αυτό που υπάρχει στο Σύνταγμα. Το ελληνικό κράτος από την Ένωση από το 1864, που εδώ δεν αναγνωρίζει δημόσια περιουσία, εδώ είναι ιδιωτικά τα δάση και ανήκουν στους Δήμους ή σε ιδιώτες. Αυτό λοιπόν ζητάμε επιτέλους να γίνει νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, κάτι που πιστεύω ότι θα προχωρήσει από ό,τι είδαμε σε επόμενα νομοσχέδια, για να δοθεί τέλος πια σε αυτό. Αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από τους αρμόδιους φορείς, οι Δήμοι σκοπεύουν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και να λάβουν πιο σκληρά μέτρα μέχρι να βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημά τους.